Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε, η κυβέρνηση, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεστε έχει αλλοιώσει τη σημασία των λέξεων. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιο νόημα τελικά έχουν λέξεις όπως μεταρρύθμιση, όπως ανάπτυξη, όπως εργασία, όπως απασχόληση. Προσπαθείτε να αγωνίσετε στο τελευταίο διάστημα να παρουσιάσετε το μαύρο ως άσπρο. Υπάρχει όμως ένα πράγμα το οποίο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το έχετε καταφέρει και ούτε πρόκειται. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το συλλογικό τραύμα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες από αυτή την κρίση που έχετε προκαλέσει με τις πολιτικές σας. Και πώς το βιώνουν, πώς βιώνουν αυτή την τραυματική εμπειρία? Τη βιώνουν ως παράταση του μαρτυρίου τους, αλλά κυρίως ως την αφαίρεση της οποιαδήποτε προοπτικής. Δεν βλέπουν ελπίδα για το αύριο. Δύο είναι οι εγγυήσεις του συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Πρώτον, εγγυάται τη συνέχιση της λιτότητας για 6η συνεχόμενη χρονιά. Και δεύτερον, τελειοποιεί το κοινωνικό μοντέλο το οποίο προωθήθηκε με το μεσοπρόθεσμο. Εκείνο το μοντέλο που έχει στην καρδιά του το νέο τύπο εργαζόμενου, ο οποίος είναι χωρίς εργασία σταθερή, χωρίς ωράριο, χωρίς αξιοπρεπή μισθό. Φαντάζομαι ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας γνωρίζει πάρα πολύ καλά μια παραδοχή και του ίδιου του Προέδρου του ΕΟΠΗ, ότι οι ανασφάλιστοι αποτελούν το 30% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ερώτηση. Πώς μπορεί αυτή η δύστυχη κοινωνία να πιστέψει ότι τα καλύτερα έρχονται, όταν σε κανένα σημείο του προϋπολογισμού δεν προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη για την περίθαλψη των ανασφαλίστων? Και γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο? Μα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έτσι όπως έχει στηθεί αυτός ο μηχανισμός υποτιθέμενης ελεύθερης πρόσβασης, αποκλείεται να υπάρξει αύξηση των ιατρικών πράξεων. Με αυτούς τους γραφειοκρατικούς φραγμούς που δημιουργούν τριμελείς επιτροπές, η συντριπτική πλειοψηφία των ανασφάλιστων ουσιαστικά αποκλείεται. Θέλετε και άλλη μια απόδειξη? Ότι η προσέλευση των ανασφάλιστων στα κοινωνικά ιατρία και φαρμακεία παραμένει ακριβώς στα ίδια επίπεδα όπως ήταν και πριν την έκδοση των ΚΙΑ. Φαντάζομαι επίσης ότι γνωρίζετε πολλές καταγγελίες φορέων σε νοσοκομεία που αρνούνται να εγκρίνουν αιτήματα ανασφάλιστων πολιτών με την δικαιολογία ότι δεν υπάρχει κάποιος που θα αναλάβει την έρευνα για το αν είναι όντως ανασφάλιστοι και ότι δεν υπάρχουν χρήματα για την κάλυψη της νοσηλείας τους επειδή τα νοσοκομεία είναι χρεωμένα. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, επίσης πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση της υγείας με όρους αγοράς δεν μπορεί να δώσει απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση που μας δίζει αυτή τη χώρα. Το κοινωνικό πρόσωπο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιας ευνομούμενης πολιτείας συνιστά δημοκρατική κατάκτηση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης είναι και ο πρώτος πυλώνας του προγράμματός μας, όπου περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, στις δημόσιες δομές υγείας και δραστική μείωση της συμμετοχής στην φαρμακευτική δαπάνη. Η πρόσβαση του πολίτη, του Έλληνα πολίτη, σε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, η δωρεάν, δεν είναι κοινωνική παροχή, είναι κοινωνική ανάγκη, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Πείτε μου κάτι ακόμα, πώς μπορούν να πιστέψουν οι πολίτες στο παραμύθι ότι το μαρτύριο έχει λάβει τέλος, όταν όχι μόνο δεν προβλέπονται φοροελαφρύνσεις, αλλά αναμένεται και νέα αύξηση φόρων στο εισόδημα των φυσικών προσώπων πάνω από 6%, νέα αύξηση φόρων στην περιουσία πάνω από 2%. Ποια ανάπτυξη μπορεί να εγγυηθεί η συνέχιση της οικονομικής αφέμαξης της κοινωνίας με την πρόβλεψη νέων φόρων 1,4 δις ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις? Δεν κάνετε αυτονόητο ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν ρεαλιστικά οι πολίτες μέσα από την υποκατάσταση της φοροδοτικής τους ικανότητας. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, νομίζω ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός εκφράζει τον ορισμό της παράνοιας που έχει δώσει ο Αϊνστάιν, ότι το να κάνεις ξανά και ξανά το ίδιο αποτυχημένο πράγμα και να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν διαφορετικά αποτελέσματα, και επιμένετε να ακολουθείτε την ίδια συνταγή της λιτότητας παρόλα τα διέξοδα που έχει δημιουργήσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Προέρχομαι από μια περιοχή η οποία έχει βιώσει τη Μαγνησία, η οποία έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια ίσως με τον χειρότερο τρόπο τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής σας. Με τον χειρότερο τρόπο. Η Μαγνησία λοιπόν καταγράφει πρωτιά στην ανεργία και παρόλα αυτά έχει εξαιρεθεί από την πιλωτική εφαρμογή αυτού του μέτρου με ρεμέτη μεν που ακούει στο όνομα πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ακόμα δεν έχουν δοθεί ερπακείς εξηγήσεις για το με ποια κριτήρια εξαιρέθηκε η Μαγνησία. Μήπως ήταν γραφειοκρατικά και προκρίθηκαν τα γραφειοκρατικά κριτήρια έναντι των πραγματικών κοινωνικών λόγων? Ένα δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι πριν από λίγες μέρες σημειώθηκε ένα θανατηφόρο δυστύχημα στη Χαλιβουργία του Μάνεσης, στο Βόλο.
Και θεωρώ μεγάλη αστοχία και παράληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας να μην πάρει θέση, να πει μια κουβέντα πάνω από αυτό το βήμα για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι όλες οι διευκολύνσεις έχουν παρασχεθεί στους εργοδότες με αυτή την αντεργατική νομοθεσία, δεν τηρούν τα αυτονόητα, δηλαδή επαρκείς συνθήκες και κανόνες ασφαλείας. Κάνοντας λοιπόν αυτές τις σκέψεις, φέρνω στο μυαλό μου μερικές δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι ο κ. Κουκουλόπουλος, κάνοντας επίθεση προς το ΣΥΡΙΖΑ, και είπε το εξής, ότι υπάρχει, λέει, φωτογραφικό υλικό το οποίο απεικονίζει τον κύριο Τσίπρα να δειπνεί με την κυρία Λάτση, τον κύριο Βαρδινογιάννη. Μάλιστα είπε ότι επειδή πάρα χιλιάδες πολίτες πάνε να κάνουν ρυθμίσεις των χρεών τους, αυτό συνιστά και λόγο ότι δεν υπάρχει πλέον ανάγκη προσφυγής στις κάλπες, δεν υπάρχει λόγος προσφυγής αλλαγής πολιτικής πλεύσης. Και θέλω να σας πω το εξής, κυρίες και κύριοι, κυρίες και κυβέρνησης. Αν αυτό είναι το βάθος των επιχειρημάτων σας, αν αυτό είναι το βάθος και η ουσία της κριτικής σας, τότε είμαι πάρα πολύ σίγουρος και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό ότι το πολιτικό σας τέλος δεν θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο συνάδελφος ο κύριος Κουράκος.